Εμείς εδώ και πάνω από 2 μήνες επισημαίνουμε στη Βουλή το ράλι αυξήσεων σε βασικά είδη διατροφής, στα καύσιμα και βεβαίως το επικείμενο κύμα αυξήσεων και στο κόστος ενέργειας. Όταν μάλιστα στις αρχές Ιουλίου, μέσα Ιουλίου, σε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή ήταν ο κύριος Γεωργιάδης παρών και την ίδια μέρα το Υπουργείο είχε εκδώσει ένα δελτίο ελέγχου στην αγορά σε σχέση με την διακίνηση παράνομων αγαθών, τον ρώτησα ευθέως αν μαζί με τους ελέγχους για παράνομα προϊόντα πραγματοποιεί το Υπουργείο και ελέγχους για τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά, τα οποία πλέον και από τότε αυξάνονταν μέρα με τη μέρα. Η απάντηση ήταν πραγματικά αποστομωτική και αποκαρδιωτική, θα έλεγα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας απάντησε λίγο πολύ ότι δεν μπορεί να παρέμβει στην αγορά, γιατί όλα αυτά ρυθμίζονται με όρους ελεύθερης οικονομίας και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μάλιστα, ο ίδιος πριν από λίγες μέρες προανήγγειλε το ράλι αυξήσεων. Ράλι αυξήσεων που στην πράξη μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα του μέσου ελληνικού νοικοκυριού και μόνο μετά από την κατακραυγή και τις αντιδράσεις που υπήρχαν, αναγκάστηκε η κυβέρνηση και ο ίδιος να πούνε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθεί ένα πακέτο ισοδύναμο για να αντισταθμίσει αυτές τις αυξήσεις. Μιλάμε σήμερα για αυξήσεις που σε βασικά προϊόντα έχουν ξεπεράσει το 15-20%, στα καύσιμα είναι πάνω από 25% η αύξηση το τελευταίο δίμηνο. Για την ενέργεια, μάλιστα, ακούστηκε ότι μπορεί να φτάσει και το 50% το κόστος για το επόμενο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε όλα αυτά τα ποσά και όλες αυτές οι αυξήσεις προκαλούν δικαιολογημένα ήλικο στους καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν το διαθέσιμο εισόδημά τους ουσιαστικά να μειώνεται και να ροκανίζεται, αφού με τα ίδια χρήματα μπορούν να αγοράζουν πολύ λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση, πρώτον, να ενισχύσει τις ελεγκτικές αρχές και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή και η ανεξάρτητη αρχή που είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού να ζητήσει την παρέμβασή της. Δεύτερον, να μειώσει το ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, τα οποία αυτή τη στιγμή αποτελούν και τον πυρήνα της καθημερινότητας του νοικοκυριού. Τρίτον, να μειώσει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε μια σειρά από αγαθά τα οποία είναι καθημερινά, όπως είναι τα καύσιμα. Αντί λοιπόν να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις, η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το παγκόσμιο κύμα ανατιμήσεων και αυξήσεων, τα δικαιολογεί όλα με όρους ελεύθερης αγοράς. Αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να δώσει πιστική απάντηση σε έναν πολίτη που μας παρακολουθεί και βλέπει ότι ακόμα και στη λαϊκή, ακόμα και στα βασικά διατροφή στο σούπερ μάρκετ, μέρα με τη μέρα υπάρχουν τέτοιες αυξήσεις που στην πράξη το απαγορεύουν να αγοράσει τις ίδιες ποσότητες και τέτοια προϊόντα με αυτό που καταναλώνουν μέχρι σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητήσαμε και με τη χθεσινή μας παρέμβαση, αλλά και όλο το προηγούμενο δίμηνο ζητάμε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις και στο ελεγκτικό κομμάτι από τη μία. Να γίνουν αυξημένοι έλεγχοι, να δούμε πού υπάρχει εσχροκέρδεια, πού παρατηρείται εναρμονισμένη πρακτική, δηλαδή ταυτόχρονα να ανεβαίνουν οι τιμές στα ίδια προϊόντα μετά από συνεννόηση. Και το δεύτερο, να υπάρχει μια πρωτοβουλία και μια κίνηση, μείωση της φορολογίας και της ειδικής φορολογίας, ώστε να μπορέσει να ελαφρυνθεί λίγο το μέσο νοικοκυριό. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κάτι από την κυβέρνηση. Δεν έχουμε ακούσει κάτι πέραν καθυστυχαστικών δηλώσεων ότι είναι ένα παροδικό κύμα αυξήσεων, ότι αυτό θα εξομαλυνθεί. Την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Άρα φοβάμαι ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την μεσαία τάξη, η οποία για μία ακόμα φορά, όπως με την προηγούμενη κυβέρνηση, πλήρωσε ένα κάρο χρήματα λόγω φοροεπιδρομής που είχε επιβάλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βλέπει το διαθέσιμο εισόδημα να ροκανίζεται λόγω ανόδου πληθωρισμού και αύξησης των τιμών και των αγαθών των βασικών ειδών κατανάλωσης. Η Κατρίνη, γίνεται και μεγάλη κουβέντα και είχαμε μάλιστα και μια συνέντευξη με εκπροσώπους των καφεστιατόρων. Βλέπουμε ότι γίνεται μεγάλη κουβέντα και για την αύξηση την τιμή του καφέ που θα πλήξει, γιατί ποιος θα βγει να πιει καφέ με 5 ευρώ, θα πλήξει και τους ίδιους τους επαγγελματίες, θα πλήξει και την ίδια την αγορά όλη αυτή η κατάσταση. Ναι, είναι σαφές ότι οι επαγγελματίες και οι λιανέμποροι επιχειρηματίες σε όλο αυτό το κύμα θα πρέπει και οι ίδιοι να προσπαθήσουν να εξορθολογήσουν τις τιμές, αλλά καταλαβαίνετε όταν
βλέπουν ότι και στις εισαγωγές αγαθών, η προμήθεια αγαθών και πρώτων υλών υπάρχει ένα μεγάλο κύμα αυξήσεων και αυτοί θα το μετακυλήσουν στους καταναλωτές. Εμείς λοιπόν γι' αυτό αύριο έχουμε ήδη προγραμματίσει μία συνάντηση με ενώσεις καταναλωτών για να δούμε και κάποιες λύσεις μέσα από τις οποίες όχι μόνο η κυβέρνηση ή το πολιτικό σύστημα οφείλει να παρέμει διορθωτικά, αλλά και οι ίδιοι καταναλωτές μπορούν με τη δική τους στάση και τις επιλογές τους να αναχαιτήσουν αυτό το κύμα αυξήσεων. Και την Πέμπτη πηγαίνουμε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ήδη έχω την ενημέρωση ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού σήμερα και αύριο θα βγει στην αγορά για να ελέγξει, και αυτό το μεταφέρω σε εσάς πρώτη φορά, για να ελέγξει τι γίνεται στην αγορά και αν υπάρχουν φαινόμενα που σίγουρα υπάρχουν εναρμονισμένων πρακτικών και αυξήσεων που φτάνουν στο όριο της εσχροκέρδειας. Εδώ λοιπόν οι πολίτες αυτής της χώρας απαιτούν και δικαιολογημένα απαιτούν από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα, να πάρει αποφάσεις, να προστατεύσει το εισόδημά τους, να σταματήσει αυτό το κύμα αυξήσεων και όχι απλά σε ρόλο παρατηρητή να μας λέει ότι αυτό θα διαρκέσει λίγο, ότι δικαιολογείται λόγω της παγκόσμιας κατάστασης και της ακρίβειας που παρατηρείται και λόγω της αύξησης των τιμών μεταφοράς και όλες αυτές οι δικαιολογίες οι οποίες σε καμία των περιπτώσεων δεν αλλάζουν μια δύσκολη καθημερινότητα για τον μέσο Έλληνα καταναλωτή. Αυτόν λοιπόν εμείς αφουγκραζόμαστε, αυτόν υπερασπιζόμαστε και γι' αυτό εδώ και δύο μήνες κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Δυστυχώς όμως το Υπουργείο Ανάπτυξης αντί να ασχολείται με τα θέματα της ακρίβειας θεώρησε δόκιμο να ασχολείται καθημερινά με τα θέματα της πανδημίας. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μας αποδείξει ότι στα θέματα τα οποία είναι δική του αρμοδιότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει τις λύσεις, έχει τις απαντήσεις και θα πάρει και τις σωστές αποφάσεις.